Μάριος ξέχασε να πει ότι ο στόχος μου στο μαραθώνιο ήταν το Θιβέτ, ο πιο δύσκολος μαραθώνιος που υπήρχε. Αλλά επέλεξα το μαραθώνιο του Δήμου Πέλας. Αγαπητές συνδημότησες και συνδημότες, η χαρά μου και η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλες απόψε. Σήμερα εδώ στα Γιαννιτσά σφραγίζουμε το μήνυμα της νίκης. Σήμερα στέλνουμε σε ολόκληρο το Δήμο Πέλας, από τα Άθυρα μέχρι τον Άγιο Γεώργιο, από το Ελευθεροχώρι μέχρι την Κρία Βρύση, από την Πέλα μέχρι τα Εσόβαλτα, το μήνυμα της υπεροχής και της νίκης μας, της νίκης σας. Μεγάλης ανατροπής. Τη μέρα που ο Δήμος μας θα βγει από το τούνελ και θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου. Θα βγει στο φως από το σκοτάδι που βρίσκεται σήμερα. Με το δικό σας αγώνα, με την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας, κλείνει η δυσάρεστη και βλαπτική πορεία των τελευταίων 13 χρόνων. Και ο Δήμος δεν θα γυρίσει απλά σελίδα, θα αλλάξει κεφάλαιο. Τα μηνύματα έρχονται από παντού και είναι πολύ θετικά. Ο Δήμος Πέλας αποφάσισε, ο Δήμος Πέλας αλλάζει. Ο Δήμος Πέλας γίνεται Δήμος για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Φίλες και φίλοι, στην αρχή μας είπαν για σημάζημα των οικονομικών του Δήμου. Βέβαια αυτά γίνανε από το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών. Μη σας γελάει κανείς, σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος. Στη συνέχεια μας είπαν θέλουμε χρόνο για να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Ζήτησαν και μια τρίτη ευκαιρία και την πήραν στο νήμα. Ξέρετε όλοι πως. Απέτυχαν σε όλες. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή με την αδιαφορία και τις παραλήψεις της εμποδίζει το Δήμο μας να ανέβει επίπεδο, να πάει μπροστά και να γίνει ένας πραγματικά σύγχρονος ευρωπαϊκός Δήμος. Καθυστερεί και στερεί σε όλα. Επικαλούνται τη δίθεν εμπειρία τους και μετά από τόσα χρόνια μας παρουσιάζουν κάποιες διαστημικές μακέτες βγαλμένες από το μέλλον μέσα από μια εικονική πραγματικότητα και λένε στους πολίτες μαζί συνεχίζουμε. Αλήθεια? Την απραξία, την αδυναμία? Μαζί συνεχίζουμε με την αλαζονία, την ανεπάρκεια, την ανικανότητα της παραλήψης? Μαζί συνεχίζουμε στην ολοκλήρωση της εγκατάλειψης του Δήμου μας? Μαζί συνεχίζουμε στην κοροϊδία και στην υποκρισία απέναντι στους δημότες όταν τους παρουσιάζεις και πλασάρεις πεζογέφυρες για φύκια, συγγνώμη για την έκφρασή μου, για μεταξωτές κορδέλες λίγες μέρες πριν τις εκλογές? Λοιπόν όχι, ο λαός δεν συνεχίζει μαζί σας, γιατί πολύ απλά πιο κάτω δεν έχει. Φίλες και φίλοι, υπάρχει μια μεγάλη λαϊκή απέτηση να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχουν πόλεις, υπάρχουν κοινότητες, υπάρχουν δήμοι στην Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί, έχουν προχωρήσει, έχουν αλλάξει. Ο Δήμος Πέλας όμως δυστυχώς έχει μείνει πίσω. Απέναντι σε αυτό αντιπροβάλλουμε το όραμά μας και το σχέδιό μας για την επόμενη πενταετία, έχοντας θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα ζητήματα της καθημερινότητας και όσα αφορούν την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσίας, φυσικά στο δημόσιο ευρύτερα. Τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και το τελευταίο διάστημα, μαζί με τους συνεργάτες μου που είναι ανάμεσά σας, μιλήσαμε με πολλούς συνδημότες μας, βρισκόμασταν συνεχώς μέσα στην πόλη, βέβαια από τότε που γεννηθήκαμε γίνεται αυτό,
σε γειτονιές και στα χωριά μας και συζητήσαμε τα επιμέρους προβλήματα των συμπολιτών μας. Η παρουσία μας αυτή δυνάμωσε την εμπιστοσύνη των δημοτών προς την παράταξή μας. Μόνο αυτές είναι πάρα πολλές που έρχονται συνέχεια για συμπλήρωμα και κάποιες μελέτες συμπέρνουν τα ίδια γραφεία μελετητικά και δεν είναι καταγέννηθα. Ζητήσαμε για το σκοπό αυτό από τον αρμόδιο που τα διαχειρίζεται, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί για να απαλλάξει όχι εμάς, τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δεν το κάναν ούτε αυτό. Το πολυσυντημένο, η πολυσυντημένη γέφυρα των στεναγμών στην είσοδο των κημητηρίων, εμείς στην Οικονομική Επιτροπή το ψηφίσαμε. Για ποιο λόγο? Γιατί το φέραν ως αθλητικό έργο και πιστέψαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν είναι πολιτικό άλοθη αυτό. Δεν ζητάω συγχώρεση. Όχι. Πιστέψαν ότι είναι αθλητικό έργο και ότι η γέφυρα αυτή θα ενώνει το πλατανότοπο με τον ανατολικό δρόμο, τον χωματόδρομο. Και αυτοί κάνανε τη γέφυρα των στεναγμών και βγαίνουν φωτογραφίες με παιδί να μας αποδείξουν ότι είναι ασφαλή πριν τις εκλογές. Κύριε απερχόμενε Δήμαρχε, αν εκεί στην πεζογέφυρα εξαντλείται η έμπνευση, το σχέδιο και το έργο σας για την πόλη, τότε χαλάλι σας, σας το αναγνωρίζουμε ως μεγαλύτερο επίτευγμα στο Δήμο. Αλλά γι' αυτό φίλες και φίλοι δέχτηκαν τη χλέβη των περισσότερων πολιτών στο Δημοτό μας, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από τα γνωστά παπαγαλάκια τους στο διαδίκτυο. Μας λένε ότι και έγινε είναι ένα ψηφοδέλτιο δουλειάς που στη σύνθεσή του θα συναντιούνται η γνώση, η εμπειρία, η φρεσκάδα με την ελπίδα. Ένα ψηφοδέλτιο για το αύριο του Δήμου Πέλλας. Παρουσιάσαμε τους 313 συντοπίτες μας που δίνουν μαζί με εσάς τον αγώνα για τον τόπο μας. Στον τόπο που ζουν, που δημιουργούν, που αγωνιούν και παράλληλα βιώνουν τα προβλήματά του. Είναι άνθρωποι που νοιάζονται για τον τόπο μας. Ο συνδυασμός που έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής είμαι ένας από εσάς. Περιλαμβάνει ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς χώρους. Εκλεκτοί συντοπίτες μας διαφορετικών ηλικιών θέλουν να δουλέψουν και να έχουμε όσο το δυνατό γίνεται καλύτερο και ικανοποιητικότερο αποτέλεσμα. Και πιστέψτε με, θα εργαστούμε σκληρά μετά από τη στασιμότητα και την αδράνεια που επικράτησαν τα τελευταία 13 χρόνια. Και γι' αυτό βάζουμε το πήχη ψηλά, πολύ ψηλά, με τη σύνδα, τη σχέση εμπιστοσύνη με τους δημότες, με ειλικρίνεια, με σχεδιασμό. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, να κάνουμε το Δήμο Πέλλας αντάξιο των ελπίδων και των προσδοκιών μας. Δημοτική Συμβουλή Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών.